Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Βουλής, το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας της Βουλής που μόλις μου ανακοινώσατε δικαιώνει τη συνταγματική επιδίωξη για συνένεση στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Γεια σας. Τι ωραία έκπληξη αυτή είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε μαθητές και καθηγητές. Ευτυχείς και τυχεροί που είμαστε σήμερα εδώ πέρα. Εγώ είμαι τυχερός. Η Τουρκία βρίσκεται μπροστά σε ένα κορυφαίο δίλημα. Να αναθεωρήσει την πολιτική της απέναντι στην Κύπρο ή να διακινδυνεύσει την πορεία των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων. Προτείνουμε ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Κάρολο Παπούλια. Η σκέψη μου είναι στους αδύναμους, στους συνταξιούχους που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, στους γέροντες που έμειναν μόνοι, σε όσους μοχθούν καθημερινά και απελπίζονται, στους μετανάστες που αγωνίζονται για μια καλύτερη ζωή. Χαρά, ψυχραιμία όπως πάντοτε και βλέπουμε στο μέλλον. Είπαμε για τους υβριστές να διάλεξαν μια μέρα που είναι ντροπή τους και είναι και νέοι άνθρωποι. Εμείς πολεμήσαμε για την Ελλάδα. 15 χρονών ήμουν αντάρτης και πολεμούσα τον ναζισμό και τους Γερμανούς. Μην μου λένε τώρα ότι Παπούλια Προδότη, ποιος είναι ο Παπούλια Προδότη. Να ντρέπουν. Να ντρέπονται.